Να έρθουμε τώρα στην αποκάλυψη ενός κυκλώματος, το οποίο εισήγαγε παράνομα σιτηρά. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης είναι μαζί μου. Η έλεγχη για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στην αγορά έβγαλαν λαβράκι. Είναι έλεγχη που ξεκίνησαν σε μια χρονική στιγμή, Αντώνη, που είδαμε τις τιμές στα σιτηρά να αυξάνονται κατά 70% και να φτάνουν στις αρμόδιες αρχές καταγγελίες για εσχροκέρδεια ή για τεχνητές ελλείψεις. Ναι. Έτσι λοιπόν, μέσα από τους ελέγχους στο ΣΔΟΕ, δείτε που έφτασε. Σε ένα κύκλωμα στα σιτηρά, στο οποίο εμπλέκονται 14 επιχειρήσεις. Και τι έκαναν? Έφερναν σιτάρι και καλαμπόκι από τη Βουλγαρία, είχαν συνεργάτες και εκεί. Mm-hmm. Είχαν φτιάξει εδώ μια εικονική επιχείρηση εισαγωγών. Δεν υπήρχε αυτή η εταιρεία στην ουσία, δεν υπήρχε εκπρόσωπος, δεν υπήρχαν χαρτιά, κανονικά τίποτα. Και κατάφερε να πουλήσει σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έκλεψαν από το κράτος περίπου 1.280.000. Αυτή τη στιγμή οι βουλγαρικές αρχές ψάχνουν να δουν αν είχαν φέρει και παράνομο ουκρανικό σιτάρι στη χώρα μας. Και πόσες ανάλογες κομπίνες μπορεί να τρέχουν και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.